Επόμενη σως ερώτηση. Ποια είναι? Λέει, να αποδειχθεί ότι αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, με υποτίμηση την πλευρά αυτή. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά, πάνω στο σχολικό βιβλίο, έτσι. Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο ορθογώνιο με υποτίμηση την πλευρά αυτή. Δηλαδή, το ερώτημα που τίθεται, που πρέπει να κατανοήσω για να θυμάμαι και σε εξετάσεις και να το απαντήσω γρήγορα, είναι ότι στο τρίγωνο ΑΒΓ, εδώ πέρα, γνωρίζω ότι ΑΜ είναι διάμεσος, γνωρίζω ότι αυτή ΒΜ και ΜΓΜ ίσα και τίποτα περισσότερο. Όμως τι βλέπω παράλληλα? Βλέπω ότι πάνω εδώ διαμορφώνονται κάποια τρίγωνα, το ΒΜ, Α και το ΑΜΓ, ισοσκελή. Του τέστην, η Α1 γωνία θα είναι με τη Γ. Η Α2 γωνία θα είναι με τη Β. Α, με λίγα λόγια, παιδιά, η γωνία η Α τι θα είναι? Θα είναι η Β και η Γ. Άρα, προσέξτε, η γωνία η Α που είναι όσοι και η Β και η Γ, τι κάνουν? Μοιράζονται τις 180 μοίρες. Και άμα δούμε με απλή σκέψη, χωρίς να γράψουμε εδώ πέρα και τις σχέσεις αυτού εδώ κάτω, διαπιστώνουμε ότι πράγματι αφού μοιράζονται τις 180 μοίρες, τι σημαίνει? Ότι η γωνία Α θα είναι 90 μοίρες. Όπως το γράφει και εδώ, λογικά λέει. Α1 και Α2 είναι Β και Γ. Άρα η γωνία Α, ας κάνουμε και τη λογική ροή του σχολικού βιβλίου, είναι η Β συν Γ. Με λίγα λόγια, άμα τις αθροίσουμε εδώ, θα έχουμε ότι δύο φορές το Α, έτσι, να μας κάνει δύο ορθές. Άρα η γωνία Α θα είναι μία ορθή. Τόσο απλά και όμορφα, παιδιά. Αρκεί να κάνουμε το κλικ της κατανόησης και της ανάγνωσης του σχήματος. Να καταλάβουμε τι μας δίνει, τι μας ζητάει